Υπήρχε ένα άνδρα που συναντήσαμε στον Αλέξη Γεωργούλη από την πρώτη στιγμή πρεμιέρα, θέατρο ροές, με την Ανίτα Κούλη που παίζει. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είχε πάει η Μέρια Ρόνι και λέει και κάτι για τον Λιάγκα Γερμανού. Αυτό μας έλειπε τώρα. Σε βρίζει. Όχι, δεν σε βρίζει. Αλλά... Λίγο. Το πιο πιθανό είναι να τον βρίζει. Κι όμως δεν τον βρίζει. Έχω βιώσει κατάσταση με άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε να με κάνει λίγο διανοούμενη. Μ' άρεσε, δηλαδή εγώ είμαι άνθρωπος που μ' αρέσει να... Δηλαδή όταν κάποιος που θέλει να με αλλάξει προς το καλύτερο, το βρίσκω πολύ γοητευτικό. Εδώ θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για την κριτική του Τζόνι Καλημέρη για την εκπομπή σου. Ναι, ναι. Που είπε ότι δεν του άρεσε τόσο. Ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι έχει πάρα πολύ δίκιο. Και ο λόγος που είπε ότι συμφωνώ είναι γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ο Τζόνι το είπε με πάρα πολύ με καλοπροαίρετη διάθεση. Δεν είχε καμία κακία ο τρόπος που εξέφρασε τη γνώμη του. Και ο λόγος είναι ότι ο Τζόνι Καλημέρη το είπε αυτό ξέροντας τις δυνατότητές μου σαν παρουσιάστρια, γιατί με ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Περιμένω κι εγώ πολλά περισσότερα από μένα και νομίζω ότι όλοι περιμένουμε πολλά περισσότερα από μένα. Αλλά όταν μια εκπομπή είναι ακόμα τόσο καινούρια, είναι ένα project τόσο καινούριο και είναι κάτι που το δοκιμάζω κι εγώ το βραδινό, το ξέρω για πρώτη φορά στη ζωή μου, το μόνο που ζητάω είναι λίγο χρόνο. Ξέρεις, προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει ο κάθε άνθρωπος από μένα. Να κάνεις την εκπομπή που έκανε ο πατέρας σου, το ίδιο στυλ, αλάτι πιπέρι. Δεν μπορώ, δηλαδή αποκλείεται να τον φτάσω ποτέ. Σάβολα που είχες τον σύντροφό σου καλεσμένο και μετά όλα αυτά που ακούστηκαν. Όχι, καθόλου άβολα, γιατί πιστεύω ότι το χρόνο που του έδωσα δεν τον ευνόησα σε σχέση με τους άλλους τέσσερις καθόλου. Πιστεύω ότι το χειρίστηκα με απόλυτη ισορροπία. Ούτε κάναμε τίποτα κίτρινο, ούτε ροζ, ούτε καμία άλλη απόχρωση που να συζητηθεί. Θα παρουσίαζε το Voice? Αν θα το παρουσίαζα, ο Γιώργος θα το κάνει το Voice, από ό,τι ξέρω. Ραδαλία μου, θέλω να σε ρωτήσω και για τη Μαρία Ιωαννίδου, η οποία είπε για την εκπομπή που είδε ότι δεν βγάζεις την προσωπικότητά σου. Και το άκουσα από τον Τζόνι Καλημέρη, μάλλον. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να την αφαιρεστήσω στις επόμενες εκπομπές. Έχει κάποιο παράπονο και για το Μάνο Ιωάννου. Όλο παράπονο έχει Μαρία. Παράπονο για το Μάνο. Μια με τη Μαρία για τα παράπονα τη. Δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ να το γνωρίσει, λέει. Ποιον? Το Μάνο Ιωάννου. Α, ίσως ούτε και ο Μάνος τη Μαρία. Τι γνωρίζει γενικά συντρόφου σου? Όχι. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εκεί αντάκα, παιδιά. Ίσως ούτε και ο Μάρος στη Μαρία. Τέλεια και πάρα. Όχι, να το πιάσουμε. Καταρχάς θα κάνεις το Voice εσύ. Είναι έξυπνη. Πολύ. Είναι έξυπνη. Είναι αλήθεια, είπε. Θέλει να γνωρίσει ο Ιωάννου την Ιωαννίδου. Όχι, όχι. Ξέρει πώς θα το χειριστεί, ξέρει πώς να κρατήσει τη φωνή της. Ακόμα και στον Καλημέρι το πώς απάντησε. Τον Τζόνι. Είναι έξυπνη. Κοίτα, αυτό που είπε για το Καλημέρι δεν είπε ότι... Λέει, ναι, δεν είμαι καλή ακόμα, θέλω πίσω στους χρόνους για να γίνω καλύτερη. Και εγώ το ξέρω που δεν είμαι καλή. Αυτό είναι μεγάλο για να το πει κάποιος άνθρωπος. Άλλοι δεν το λένε, θα δουν ας πούμε να τρεπλώσουν την πραγματικότητα. Λένε ότι νομίζω ότι είμαι καλός. Κάποιος θα βγει επιθετικά. Ναι, θα βγει επιθετικά. Θα βγει ποτέ επιθετικά Γερμανού. Ο Γερμανός είναι έξυπνος άνθρωπος και καλός δεν θα βγει. Ένας ο οποίος δεν έχει την εμπειρία, ούτε την τηλεοπτική, αλλά είναι και πολύ αυθόρμητοι άνθρωποι και συνήθως είναι αυτοί που δεν έχουν την εμπειρία, βγαίνουν και λένε πράγματα που εκτίθενται. Απλώς εκτίθενται. Και πηγαίνουν στην επίθεση και διαστρεβλώνουν την αλήθεια και τα λοιπά. Αυτή είναι η αρχή της κατρακύλας. Το θέμα είναι τι πιστεύεις μέσα σου. Η αρχή του τέλους είναι αυτή. Όταν βγαίνει στο τηλεοπτικό φακό και λες και κάνεις και ποδό και γκρίνει. Ναι, και εγώ λέω. Αυτή η φράση της Ναταλίας δείχνει το πόσο ευφυής και πόση μεγάλη εμπειρία έχει. Δεν νομίζω ότι χάρηκε όμως η Ναταλία να λέει ο Καλημέρης από την κακή εκπομπή σου. Εγώ νομίζω ότι πριν το Καλημέρι η Ναταλία είναι όπως η ίδια θέλει. Ναι, αλλά δεν χαίρεσαι. Δεν θέλω να τη φλήσω, λέει, θέλω και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη, θέλω να γίνω καλύτερη. Εσύ δεν κάνεις το Voice. Σύμφωνα με την Ιταλία, ρωτάς τον άντρα σου. Δεν είπε Γιώργος Πλιάκας. Να έρθουμε υποψήφοι γι' αυτό. Ρωτάς τον άντρα σου. Νομίζω ο Τράγκας. Παιδιά, είπε Γιώργος. Νομίζω ότι υπάρχει και Γιώργος Τράγκας. Δεν είπε Γιώργος. Δεν είπε Γιώργος. Συγγνώμη. Είπε Γιώργος. Είπε Γιώργος. Θα κάνεις το Voice. Για Γιώργος. Ο Μαζονάκης το κάνει, ρε παιδιά. Ο Γιώργος. Το διαβάζω κι εγώ σε διάφορα, γιατί δεν θέλω να λέω βλακίες και ψέματα, το διαβάζω κι εγώ σε διάφορα... Έχουν σιγουράκι πάντως τα site και μέρη δεν έχω, για να το λήξω, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση. Δεν μου έχει γίνει πρόταση. Αν μου γίνει πρόταση μπορεί να το κάνω. Α, ωραία, εμένα μου αρέσει πολύ. Θεωρώ ότι είναι ότι πιο grand υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή φέτος. Μακράν. Συνόπιτο λέω, θεωρώ ότι είναι πάνω από το διεθνώς. Εντάξει, το μεγαλύτερο σοου. Εγώ έπρεπε να κάνεις και βραδινό. Ζηλεύω με όλα που θα κάνεις σοου. Εγώ έλεγα να κάνω ένα talk show, αλλά επειδή τώρα υπάρχει και η Kardashians, υπάρχει και η Ναταλία και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα υπάρχει χώρος και για μένα. Το Voice, αν μου γινόταν πρόταση, θα το σκεφτόμουν και θα ήθελα να το κάνω. Το καλύτερο είναι που σε ρωτάει φέι.
Ειλικρινά όμως σας λέω για να το λήξω, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Το καταλάβω αυτό, Γιώργο. Εντάξει, οκ. Μακάρι να συγγραφεί. Κάντε μου μια πρόταση. Να βγάλει και ένα φράγκο. Έτσι μου πάνε και εμένα βασικά. Δεν είναι για εμένα. Και θα πω και κάτι για εμένα. Δεν είναι για εμένα. Μου πάνε. Σε τον Λιάγκα μου είπε ο Λάζο, δεν έχω μιλήσει ακόμη. Αγόρι μου. Voice κράτα τα γεράκια. Μα είναι πόσα μηδενή. Να ακούσετε τα ονόματα, είναι δηλαδή, δεν έχουν ξαναυπάρξει τέτοια ονόματα τόσο δυνατά σε κριτική επιτροπή Talent Show στην Ελλάδα. Ποτέ. Μακάρι, Χριστέ μου, μακάρι. Έχουν ακούσει και αυτά σε κάποια blogs. Πάμε στο επόμενο. Πάμε με την Ναταλή, επειδή έχουν λυσάξει όλοι. Εγώ πιστεύω, γνώμη μου έτσι.